Ναι, αυτό που έχω να πω ότι τα πάντα, κατά την άποψή μου, ξεκινούν από την οικογένεια. Και εγώ σαν πατέρας, αυτό που έχω να πω είναι στους γονείς, μάθετε τα παιδιά σας να έχουν αγάπη, σεβασμό, μάθετε τους την ενσυναίσθηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πατέρας ή κάποια μάνα που να θέλει να δει τα παιδιά τους στη φυλακή. Γιατί με μαθηματική ακρίβεια εκεί οδηγούνται και όπως εκεί οδηγήθηκαν. Δεν έχουν συμβεί περιστατικά εγκληματικότητα στην πόλη μας τόσο σε αυτό το επίπεδο. Ακριβώς, και είναι πρωτοφανές, γιατί η Τρίπολη θεωρείται ακόμα ασφαλής πόλη με πολύ χαμηλή εγκληματικότητα και παραξένεψε όλους μας αυτό το περιστατικό. Με το που ξεκίνησαν τα σχολεία συνέβη και αυτό το περιστατικό και μάλιστα οι ανήλικοι ήταν και μαθητές εδώ στην πόλη μας. Πόσο συζητήθηκε, πόσο το ακούσατε από τα δικά σας τα παιδιά? Το άκουσα αυτό και πραγματικά αυτό το γεγονός με γέμισε θλίψη. Γιατί ήταν, όπως είπα, πρωτοφανές. Ελπίζω να τελειώσει εδώ το κακό, να μην έχουμε άλλα φαινόμενα όπως ακούμε που γίνονται σε άλλες πόλεις και με δραματικά αποτελέσματα. Ελπίζω να είναι το τελευταίο. Πόσο ανησυχητικό είναι για τους γονείς να ακούνε τέτοια περιστατικά στην πόλη μας, πώς επηρεάζονται και γενικά τώρα τελευταία και τα παιδιά μας γυρνάνε μέχρι το πρωί στους δρόμους της Τρίπολης? Αυτό που είπα πριν, ότι τα πάντα ξεκινούν από την οικογένεια και μετά από το σχολείο. Αυτό που είπα, καλό θα είναι να προσέχουμε τα παιδιά μας, να προσέχουμε τις παρέες τους, που γυρνάνε, πώς γυρνάνε. Πρέπει να ξεκινήσουν όλα από την οικογένεια. Τα μέλη, τα συζητήσατε καθόλου με μέλη του Συλλόγου Γονέων, με γονείς εδώ πέρα στο ΕΠΑΛ? Το συζητήσαμε και όπως είπα, μας γέμισε θλίψη αυτό το γεγονός. Είναι προβληματισμένοι, φαντάζομαι. Βέβαια, σίγουρα. Ένα άλλο θέμα το οποίο είχαμε πρόσφατα ήταν τα τμήματα τα οποία ήταν να κλείσουν. Να μας πείτε αν υπάρχουν εξελίξεις πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και θετικές εξελίξεις, θα έλεγα. Τελικά αυτά τα δύο τμήματα δεν θα κλείσουν, θα συνεχίζουν να λειτουργούν και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους γονείς, τους μαθητές και τους καθηγητές του ΕΠΑΛ που δώσαν αυτόν τον αγώνα. Και μην ξεχνάμε ότι οι αγώνες που δεν έχουν κερδιθεί είναι αυτοί που δεν έγιναν ποτέ. Θεωρείτε ότι άμα δεν είχε κινηθεί όλο αυτό, δεν είχατε κινητοποιηθεί, σίγουρα δεν θα υπήρχαν όλα αυτά? Ναι, το θεωρώ σίγουρο. Και η άποψή μου είναι ότι έστω και ένας μαθητής να θέλει να παρακολουθήσει ένα από τα δύο αυτά τμήματα, δεν θα πρέπει να τον υποβάλουμε να αλλάξει νομό και να επιβαρυνθούν οι γονείς τους με δυσβάστατα, να επιβαρυνθούν οι γονείς με οικονομικά. Ναι. Ναι. Να σας πω όμως ότι σήμερα το ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης έχει ξεκινήσει οι μαθητές του κατάληψη σχετικά με αυτά τα θέματα. Απλά το σχολείο σας. Ελπίζω να ευοδοθούν οι αγώνες των παιδιών και να μην κλείσει κανένα τμήμα.